λοιπόν, αυτό το μνημόνιο. Μου είχε διηγηθεί ότι το είχε κάνει επιτυχώς στη Θεσσαλονίκη όταν είχε την ευθύνη του Θεσσαλονίκης και ότι αυτό θα έκανε και σε εμάς. Αυτό το σχεδιασμό λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός έγινε στις αρχές του 2015, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ακούτε κύριε, κύριε Βορύδη, κύριε Σεβαστάκη, κύριε Σοκιανέ. Υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας, δεν υλοποιήθηκε τίποτα από τα υπογραφέντα. Αντιθέτως, έχουμε την εξέλιξη την σημερινή. Άκουσα τον Υπουργό Προστασίας του Πολιτικού να λέει ότι να μιλάει για άβατο. Όντως, η περιοχή αποτελεί ένα άβατο. Εγώ ξέρω το άβατο του Αγίου Όρους, το άβατο των Εξορχείων, τώρα έχουμε και το άβατο του Νόμου. Νομίζω με πάρα πολύ σεβασμό, κύριε Παπαδάκη, δεν θα έπρεπε να μιλάει ο Υπουργός για άβατο. Νομίζω είναι ντροπή σε μια ευνομούμενη πολιτεία το 2017 να μιλάμε ότι στην Αττική και στην Αθήνα υπάρχουν άβατα. Γι' αυτό νομίζω είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το λέει και η λέξη, είναι προστασία του πολίτη. Αν υπάρχουν άβατα, έλεος. Αυτή τη στιγμή η πόλη μου είναι ένα καζάνι που βράζει. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα. Κύριε Σεβαστάκη, θα ήθελα την άποψή σας. Υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας, δεν υλοποιείται. Υπάρχει η πείρα δείχνει ότι το εμπόριο όταν πιεστεί σε μια περιοχή μετακινείται σε άλλη. Και έτσι ουσιαστικά στις παρυφές της πόλης υπάρχει αυτή η τεράστια και δεν είναι μόνο η παραβατικότητα που σχετίζεται με το εμπόριο, είναι οι τεράστιες κοινωνικές διαφορές, το επαγγελματικό πρόβλημα, δεν υπάρχουν εργασίες, υπάρχουν συγκρούσεις και πολιτιστικές ανάμεσα στους κατοίκους μιας κοινότητας, το πάνω ζεφύρι με το κάτω ζεφύρι κλπ. Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Ναι, αλλά σας λέω ότι υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας. Το επικίνδυνο, μια στιγμή, το επικίνδυνο είναι ότι με πρόφαση ή με κέντρο ένα κοινωνικό γεγονός ή ένα συμβάν μπορεί να ξυλωθεί ένα τεράστιο, να αποκαλυφθεί η πλήρης διάλυση του κοινωνικού ιστού. Αυτό εμένα με φοβίζει. Κύριε Γορίδη. Μπορώ να ξεκινήσω με τα συλληπιτήρια προς την οικογένεια. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο με τα παιδάκια στο σχολείο, που μετά από λίγα λεπτά υπήρχε αυτό το τραγικό περιστατικό, είναι συγκλονιστικές. Όποιος τις δει, λυγίζει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θα μου επιτρέψετε, οι σφαίρες δεν πέφτουν τυχαία. Κάποιος τις ρίχνει. Άρα εδώ δεν έχουμε φυσικά φαινόμενα. Έχουμε δράσεις εγκληματικές που τις κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ο κύριος Τόσκας έχει έρθει σε ερώτησή μου τον Οκτώβριο για το θέμα της εγκληματικότητας στη Δυτική Αττική. Μιλήσαμε εκτενώς. Περιεγράφει στην ερώτηση κάθε τέτοιο περιστατικό. Οι άσκοποι πυροβολισμοί, η διακίνηση των ναρκωτικών, η έκνομη κατάσταση, η αδυναμία παρέμβασης αστυνομίας. Δεσμεύτηκε τότε να μετακινήσει αστυνομικούς. Μετά από δύο μήνες ξανά έγινε ερώτηση να δούμε αν μετακινήθηκαν οι αστυνομικοί. Δεν είχαν τότε μετακινηθεί. Μετά ξανά έγινε ερώτηση. Είπε ότι μετακινήθηκαν οι αστυνομικοί, αλλά η περιοχή δεν έχει αίσθηση του πράγματος. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη περιοχή στις Σαχαρνές, αλλά μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, εγώ τα λέω από τώρα, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Και για το Ζεφύρι, και για τα Νεόκλειστα στον Ασπρόπυργο, και για τη Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο, η Δυτική Αττική έχει πάρα πολλές τέτοιες αιστείες. Συνέβη αυτό το θλιβερό περιστατικό. Και ακούω τώρα, ακόμα και τώρα ακούω, από τον Υπουργό να λέει, ξέρετε, είναι σύνθετο το πρόβλημα. Αυτά τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε ότι είναι σύνθετο το πρόβλημα, ξέρουμε ότι απαιτεί σύνθετες δράσεις. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν γίνονται στο Ιαπλές. Έχει δεσμευτεί γιατί θα μετακινήσει το αστυνομικό τμήμα. Δύο χρόνια δεν έχει μετακινηθεί το αστυνομικό τμήμα. Έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την αστυνομική παρουσία. Δεν το έχει κάνει. Έπρεπε να υπάρχουν εποχούμενες περιπολίες. Δεν έχουν υπάρξει. Έπρεπε να υπάρχει σχέδιο ελέγχου της διακίνησης των ναρκωτικών. Δηλαδή, πύλες εισόδου, πύλες εξόδου. Δεν έχει γίνει. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μια εγκαταλελειμμένη. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διακίνηση των ναρκωτικών είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι. Συγκεκριμένοι δρόμοι. Μεταφέρονται, μετακινούνται για να πάρουν τη δόση τους στην περιοχή. Έπρεπε λοιπόν. 500 νέα παιδιά.
Έχουμε συζητήσει, κύριε Παπαδάκη, για την εφαρμογή σε τέτοιες περιοχές όπου επικρατεί η ανομία της ανάγκης εφαρμογής του λεγόμενου μηδενικού δόγματος της μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα. Γιατί? Διότι δεν αρκεί εδώ μία αστυνομική παρέμβαση όπου μπαίνουν και μετά βγαίνουν και τελειώνει η ιστορία. Γιατί επανέρχεται η κατάσταση. Ξέρετε από πού ξεκίνησε το κακό με τον Ρωμάριο. Συγγνώμη, με τον κύριο Παρασκευόπουλο, τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Αυτό ήθελα να σας πω. Για την ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας. Εμένα, σε ερώτησή μου. Για το θέμα της προσωρινής κρατήσεως. Έχουν κάνει την προσωρινή κράτηση έτσι ώστε να συλλαμβάνονται κακούργοι και να μην μπορούν να κρατηθούν. Ξέρετε γιατί έγινε το βλέτι με τα δραμμύρια. Διότι δεν προφυλακίστηκαν κατηγορούμενοι για υποθέσεις συμπορίας ναρκωτικών. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Παρασκευόπουλο σε ερώτησή μου στη Βουλή για την ανάγκη να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και η ποινική νομοθεσία για το θέμα της διατάραξης κοινής υγείας. Θα μου πείτε μπροστά σε όλα αυτά η κοινή υγεία, όλο αυτό συνθέτει ένα πλέγμα. Που πέφτουν όμως την ώρα που έχουμε. Ακριβώς. Συνθέτουν ένα πλέγμα ανομίας. Κύριε Συγχωρείτε. Δυόμιση χρόνια δεν έχει γίνει αυτό. Θέλω και την άποψή σας, κύριε Σοφιανέ. Έχουμε ένα φόνο που ουσιαστικά αποτελεί χρονικό προαναγγελθέντο στο μέλλον. Γιατί την κατάσταση στο Μενίδη είναι γνωστή. Δεν μπορώ να το πω. Ο φόνος απλά έφερε στην επιφάνεια. Έφερε τα φώτα της δημοσιότητας. Η εγκληματικότητα δηλαδή στο Μενίδη. Το γεγονός ότι οι μαφίες όλων των ειδών και λειτουργούν και συγκρούονται για τα δικά τους συμφέροντα δείχνει και ευθύνες κυβέρνησης και ευθύνες, επιτρέψτε μου να πω, και της τοπικής εξουσίας, αλλά υπάρχει και η ανάγκη, βεβαίως υπάρχει η ένδυα, υπάρχει φτώχεια, υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που πλήττει την πλειοψηφία του λαού μας και στο Μενίδη πλήττεται ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι του λαού μας που ζει εκεί, από αυτή τη μνημονιακή πολιτική, αλλά υπάρχει και το έγκλημα. Τέταρτος δήμος σε πληθυσμό. Με ανεργία, με φτώχεια, με ανέχεια, με όλα αυτά. Αλλά υπάρχει και το έγκλημα. Υπάρχει και η εγκληματική δραστηριότητα, υπάρχουν τα δίκτυα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να προστατεύσει έστω αυτά τη στοιχειώδη ανάγκη, πώς να το πω, να ζήσει ο άλλος τη φτώχεια του, στην ανέχειά του, όχι για να συμβιβαστεί με αυτή, αλλά για να αγωνιστεί, για να παλέψει, να το πω έτσι, να την ξυλώσει. Πάμε στο σωτός. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο για την παρουσία του. Δίκτυα ναρκεμπόρων από το κέντρο. Ναι, αλλά μεταδοτήθηκαν, ξέρεις, έχουν τώρα. Τώρα, η διακίνηση γίνεται. Η διακίνηση γίνεται στο Μενίδη. Αυτό σας είπα, ότι μετακινείται η διακίνηση. Καταστέλει σε μια περιοχή και φυτεύεται σε άλλη. Κύριε Ζωστέ, και μου επιτρέπετε, πράγματι κατά καιρούς εμφανίζονται συλλήψεις εμπόρων ναρκωτικών. Δικτύων, όχι εμπόρων ναρκωτικών. Ακούστε. Το ζήτημα όμως εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν μιλάμε για την γενική διακίνηση εμπορίων ναρκωτικών. Εδώ μιλάμε για περιοχές. Είναι περιοχές στις οποίες στην πραγματικότητα, για να πούμε τα πράγματα συγκεκριμένα, υπάρχει μια κοινωνική ομάδα, λέγεται Ρωμά αυτή η κοινωνική ομάδα, μένει σε αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα σε αυτές τις περιοχές μένουν και άλλοι κάτοικοι. Δεν είναι μια και ομάδα. Προσέξτε, εγώ δεν ομαδοποιώ τίποτε, χρησιμοποιώ τον όρο έτσι όπως χρησιμοποιείται σε διεθνή συμβάση για να μην αρχίσουμε να κάνουμε την κουβέντα. Όμως, επιτρέψτε μου, εδώ λοιπόν δεν γίνεται πια να παριστάνουμε ότι δεν το βλέπουμε αυτό. Και δεν γίνεται να παριστάνουμε ότι δεν θα υπάρξουν πολιτικές, γιατί πέρασαν και 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια στα οποία δεν το ισχυρίζεστε ότι φυτεύτηκε το πρόβλημα. Όχι, δεν το ισχυρίζω. Έχει ηλικία. Ισχυρίζομαι όμως κάτι πολύ απλό. Ότι 2,5 χρόνια έχετε την κυβερνητική ευθύνη και 2,5 χρόνια δεν υπάρχουν δράσεις για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Δεν υπάρχουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Πάντως πρέπει να σταματήσουμε την περιγραφή του προβλήματος. Εξού και λοιπόν εγώ έχω την επανάληψη πει ότι υπάρχει συγκεκριμένη αντίληψη, σχέδιο και πρακτική με την οποία μπορεί να αποτελεσματιστεί. Να πάμε και στα άλλα. Συμβάλλατε με την κουβέντα σας. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Σοφιανό, γιατί έχω εδώ πάρα πολλά μηνύματα και για αυτό που έγινε στο δίσκομο.